Σήμερα είμαι εδώ με ένα μεγάλο βίντεο haul. Έχω κυρίως ρούχα να σας δείξω. Πριν όμως ξεκινήσω να σας δείξω τις αγορές που έκανα, θέλω να σας πω ότι όσες δεν αγαπάτε τα βίντεο haul, δεν χρειάζεται να πείτε καν σε αυτό το βίντεο να το δείτε, να πείτε την κακιά στην κουβέντα, να πατήσετε dislike κλπ. Δεν χρειάζεται καθόλου να είμαστε αρνητικοί άνθρωποι. Οπότε αν δεν σας αρέσει το βίντεο haul, μην το δείτε απλά. Θα κάνω και άλλα βίντεο στη συνέχεια που δεν θα είναι βίντεο haul. Όσες όμως τα αγαπάτε, καταρχάς κερνάω ποτό σήμερα το βράδυ και δεύτερον μείνετε για να σας δείξω τι πήρα. Θα ξεκινήσω από ένα site, το newfrog.com. Το συγκεκριμένο site με άφησε να διαλέξω κάποια πραγματάκια δωρεάν. Διάλεξα 3 πραγματάκια, αλλά δεν είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη. Βασικά η ποιότητα είναι έτσι και έτσι. Είναι πραγματάκια που μπορείτε να βρείτε σε όλα τα κινέζικα sites. Απλά αυτά που διάλεξα εγώ. Λοιπόν, το πρώτο πραγματάκι που διάλεξα είναι ένα πορτοφόλι, είναι αυτό εδώ. Είναι ένα πάρα πολύ απλό πορτοφόλι. Τι με χάλασε, δεν είναι τόσο καλής ποιότητας, φαίνεται δηλαδή έτσι λίγο φθηνιάρικο, αλλά ήταν σχετικά οικονομικό, οπότε δεν με πειράζει, εντάξει. Όχι. Διάλεξα επίσης ένα κλάτς, ένα πάρα πολύ απλό κλάτς, μαύρο. Αυτό μου άρεσε αρκετά. Δεν ξετρελάθηκα, αλλά μου άρεσε. Εγώ τέτοια τσαντάκια κρατάω συνέχεια γιατί είναι πολύ βολικά. Όταν σου θες να πεταχτείς στο σούπερ μάρκετ και δεν θέλεις να πάρεις όλη σου την τσάντα, το καλοκαίρι συνέχεια μόνο τέτοια κρατάω. Οπότε νομίζω θα είναι βολικό. Το μόνο που δεν μου άρεσε πολύ είναι ότι μέσα από το μαύρο ξεχωρίζει το φούξια ουσιαστικά. Αυτό δεν μου άρεσε πολύ, αλλά γενικά είναι ωραίο και ήταν και οικονομικό. Δηλαδή θα ξανά περνά και σε άλλα χρώματα τέτοιο κλατς. Και το τρίτο που πήρα είναι μία τσάντα. Αυτή είναι πολύ καλής ποιότητας. Είναι κίτρινη, δεν ξέρω αν έπιασε όλη την οθόνη, αν φαίνεται διαφορετικό. Είναι κίτρινο, έντονο κίτρινο. Όχι το κροκί, το άθλιο το κίτρινο. Είναι έτσι πολύ ωραίο, ζωντανό κίτρινο. Σαν το φόρμα που είχα πάρει για να βάλω στη γιορτή μου. Όσοι με παρακολουθείτε στο Facebook θα καταλάβατε ποιο λέω. Είναι ένα έτσι κίτρινο κίτρινο. Τέλος πάντων, εγώ επειδή γενικά τα περισσότερα μου ρούχα είναι σκούρα, μαύρα κλπ. Μου αρέσει τα αξεσουάρ που έχω να είναι έτσι λίγο πιο έντονα. Οπότε και διάλεξα αυτό το τσαντάκι. Μέσα είναι έτσι. Να σας πω την αλήθεια, την ταπεινή μου άποψη. Αν το αγόραζα με δικά μου χρήματα, δεν ξέρω αν θα το διάλεγα. Αλλά επειδή μου είπαν ότι μπορείς να διαλέξεις κάποια πράγματα δωρεάν, είπα να βγω έξω από το κύκλο μου. Δηλαδή εγώ θα έπαιρνα μία μαύρη τσάντα. Αλλά είπα να διαλέξω αυτή και να σας πω την αλήθεια θα τη φορέσω. Ήταν και αυτή οικονομική αρκετά, θα σας έχω όλα τα link από κάτω. Και νομίζω έτσι με ένα total black outfit, κόπα να σκεφτείτε την τσαντούλα και είναι όλο ok. Από ένα άλλο κινέζικο site τώρα, το tmart.com, είναι ένα πάρα πολύ γνωστό site γιατί δεν έχει μόνο ρούχα και αξεσουάρ, έχει και ηλεκτρονικά μέσα, έχει τα πάντα. Πήρα με δικά μου χρήματα κάποια πραγματάκια, λίγο πολύ όλη η παραγγελία μου βγήκε λίγο off, λίγο μάπα, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, πήρα 2 παλετίτσες, οι οποίες είναι παλέτες αντιγραφές. Η μία είναι η Naked 3 από την Urban Decay και η άλλη είναι η Boudoir Eyes από την Too Faced. Πάρα πολύ γνωστές παλέτες. Να σας πω ότι αυτές τις παλέτες τις πήρα με αφορμή μιας πολύ αγαπημένης μου YouTuber, της Ειρήνης Μιχαλά ή Μιχάλα, θα σας έχω το κανάλι της από κάτω. Αλλά μετά η Ειρήνη μαζί με μια άλλη αγαπημένη YouTuber και αυτή, την Αθηνά από το κανάλι Athicar, κάτι, θα σας έχω και αυτή στο βίντεο από κάτω, το κανάλι. Το ψάξαν περισσότερο το θέμα και κάναν μια πολύ καλή έρευνα για τα καλλιτικά που αγοράζουμε από τα κινέζικα sites, τα οποία δεν ξέρουμε από πού προέρχονται, τα συστατικά τους κλπ. Αξίζει να το δείτε το βιντεάκι, γιατί μας άνοιξε λίγο τα μάτια. Παρ' όλα αυτά, εγώ είχα ήδη κάνει την παραγγελία. Οπότε, θα σας πω τη γνώμη μου καθαρά σαν παλέτες. Αρχικά, οι συσκευασίες είναι καλές αντιγραφές, δεν είναι τέλειες, σε καμία περίπτωση δεν είναι μια καλή αντιγραφή της Naked 3 αυτή εδώ. Οι σκιές μέσα είναι επίκως απαράδεκτες. Επειδή έχω δει πάρα πολλά review για τέτοιες παλέτες αντιγραφές, να σας πω ότι διαφέρουν από αντιγραφή σε αντιγραφή, ας το θέσουμε έτσι. Μπορείτε να πετύχετε μια πάρα πολύ καλή αντιγραφή, να αξίζουν οι σκιές. Εμένα δυστυχώς, το ξέρουμε, η ζωή μου είναι μια κινητή ατυχία. Τι θα μου τύχει, θα μου τύχει είναι η χάλια. Οπότε
Δεν μου αρέσει, η ποιότητά τους δεν μου άρεσε καθόλου. Δηλαδή δεν γράφουνε καθόλου, πάρα πολύ δύσκολα δουλεύονται. Θα σας έχω σίγουρα swatches, πάρα πολύ αχνά swatches. Αυτή εδώ της Too Faced γράφει λίγο καλύτερα. Αλλά και πάλι για πολύ καθημερινό μακιγιάζ. Θεωρώ ότι ήταν λίγο μια αποτυχία η αγορά μου. Και το χειρότερο είναι ότι πήρα δύο Naked, τρία παλέτες για διαγωνισμό. Οπότε μάλλον τη δεύτερη θα τη φάω, γιατί δεν έχω να την κάνω κάτι άλλο. Οπότε για μένα δεν αξίζουν ούτε αυτά τα 9 ευρώ. Νομίζω ότι είναι πεταμένα λεφτά. Και ειδικά μετά το βίντεο των κοριτσιών. Αλλά πήρα και δύο κραγιονάκια, τα οποία τα λέει Long Lasting Lip Gloss. Είναι αυτά εδώ. Αυτά ήταν πάρα πολύ οικονομικά, γύρω στο 1 ευρώ το ένα. Το ένα το φορά στα χείλη μου, είναι matte κραγιόν, εντελώς matte. Είναι εξαιρετικά από την άποψη της απόδοσής τους, της διάρκειάς τους. Παρ' όλα αυτά, αν μισείτε τέτοιου είδους κραγιόν και σας ξηραίνουν τα χείλη, είναι δύο κραγιόν που θα σας τα ξηράνουν ακόμα περισσότερο. Εμένα προσωπικά μου αρέσουν, αλλά ξέρω όλες κοπέλες ότι δεν αρέσουν. Το ένα είναι φούξια έντονο, έτσι σκούρο, και το άλλο είναι ένα κόκκινο. Θα σας το κάνω σκουότ στο χέρι. Αυτό εδώ πέρα το κόκκινο δεν έχει τόσο έντονη απόδοση στο φούξια, παρ' όλα αυτά με ικανοποίησε και αυτό. Είναι αυτό εδώ. Μου αρέσουν πάρα πολύ και για ένα ευρώ θεωρώ ότι είναι φοβερά. Το τελευταίο πραγματάκι που πήρα είναι ένα πινέλο. Είναι αυτό εδώ. Είναι ένα πινέλο βεντάλια. Έχει πάρα πολλές χρήσεις, από το να κάνετε κοψίματα μέχρι να βάζετε highlighter, μέχρι να κάνετε αέρα, δεν ξέρω εγώ τι. Είναι πάρα πολύ καλό, δηλαδή εξαιρετικής ποιότητας. Θεωρώ, ας πούμε, ότι το τελευταίο πινέλο που πήρα από τα Sephora δεν ήταν τόσο καλό όσο αυτό. Δεν το έχω πλύνει ακόμα, δεν το έχω δοκιμάσει, αλλά σε πρώτη φάση νομίζω ότι μου άρεσε πολύ. Και συνεχίζω με τα Sephora. Πήρα ένα κραγιόν, το οποίο δεν ξέρω αν είναι καινούριο. Εγώ το είδα στο stand πρώτη φορά και πηγαίνω συχνά στα Sephora. Και είναι ένα Extreme Liquid Lipstick, το οποίο έλεγε πάνω ότι είναι matte, όχι matte, είναι σταθερό κραγιόν, αλλά με πάρα πολύ έντονη λάμψη. Να σας πω την αλήθεια, εγώ λάμψη δεν είδα πουθενά, με το που το έβαλα στα χείλη μου. Ενώ στην αρχή έχει μία λάμψη, μετά γίνεται πιο matte, δηλαδή γίνεται matte, δεν σας λέω ψέματα. Η τιμή που ήταν στα 15 ευρώ, λίγο τσιμπημένο, και το χρώμα που πήρε είναι το νούμερο 08, σκέτο. Δεν λέει κάτι άλλο. Είναι ένα καφέ. Σας είπα ότι τα καφέ είναι πάρα πολύ στη μόδα φέτος, έτσι. Και θεωρώ ότι πάνε πάρα πολύ σε όλες τις επιδερμίδες. Νομίζω από σκούρες μέχρι ανοιχτές, το καφέ πάει σε όλες. Δεν ξέρω γιατί είναι τόσο παρεξηγημένο χρώμα. Το συγκεκριμένο κραγιόν μου άρεσε πάρα πολύ. Αν και δεν το νιώθεις πάρα πολύ άνετο στα χείλη σου. Δηλαδή κολλάει, γιατί έχει τρελή διάρκεια. Πάρα πολύ μεγάλη διάρκεια. Και σκεφτείτε το, ότι είναι σταθερό σαν τα matte κραγιόν των Sephora, αλλά με πολύ μεγαλύτερη διάρκεια και είναι λίγο πιο κολλώδες. Αυτό. Παρ' όλα αυτά μου άρεσε πολύ. Και συνεχίζω με τα ρούχα και θα σας πάω στα Pull & Bear και σε ένα jean που, αν με παρακολουθείτε στο Instagram, θα καταλάβετε πόσο πολύ το αγάπησα. Είναι ένα high-waisted jean, το οποίο έχει σκισίματα στα γόνατα, τα οποία ήταν πιο μικρά, αλλά συνήθως όταν βάζω αυτό το τζιν, το πόδι μου πάει κατευθείαν πάνω στην τρύπα, οπότε την κάνει πιο μεγάλη. Παιδιά, είναι πάρα πολύ άνετο, είναι ψηλόμεσο, που πάει από ότι μπορείτε να το φορέσετε με ένα crop top, με μια μπλούζα από μέσα, αλλά παρόλα αυτά σε σφίγγει κιόλας λίγο, οπότε πάρα πολύ ωραίο τζιν. Και ήταν στα 25 ευρώ η τιμή του. Και μετά από τα αγαπημένα μου H&M, το πρώτο πράγμα που πήρα είναι μια ζακέτα, την οποία θεώρησα αρκετά ακριβή, αλλά δεν μπορούσα να αφήσω πίσω. Είναι αυτή εδώ η ζακέτα. Θα σας τη δείξω και φορεμένη για να δείτε πώς πέφτει. Το χρώμα της είναι το χρώμα που μπορώ να συνδυάσω πιο εύκολα, είναι γκρι με μαύρο και έχει κάτι print, δεν θα το πω Aztec, αλλά καταλάβατε, έτσι λίγο μπαρόκ, δεν ξέρω τι είναι. Μου άρεσε πάρα πολύ, έπεφτε πάρα πολύ ωραία. Η τιμή της ήταν στα 40 ευρώ, αλλά νομίζω ότι θα είναι και αυτή η μονοφόρη, οπότε θα τα βγάλει τα λεφτά της. Επίσης από τα H&M πήρα αυτό εδώ το pullover.
Είναι πάρα πολύ καλής ποιότητας, 20 ευρώ η τιμή του. Μπροστά είναι λίγο πιο κοντό και πίσω λίγο πιο μακρύ, αλλά πάρα πολύ καλής ποιότητας. Φαίνεται και έτσι λίγο σαν να είναι ήδη φορεμένο, χαλασμένο, που πολύ μου άρεσε. Εντάξει, είναι μαύρο. Τι άλλο θα παίρνω. Και ένα φοβερό oversized pullover, όχι pullover, πλεκτό. Είναι αυτό εδώ. Είναι oversized, είναι πάρα πολύ μεγάλο, αλλά εμένα μου αρέσουν τρελά. Γιατί συνδυάζονται εύκολα και με μπαλαρίνες και με μποτάκια. Είναι αυτό εδώ, είναι γκρι και έχει μέσα έτσι ασημένια κλωστή, δεν ξέρω αν φαίνεται. Πάρα πολύ ωραίο, πολύ καλής ποιότητας, αυτό νομίζω έκανε 30 ευρώ. Να σας πω ότι όλα αυτά βέβαια δεν τα πήρα στην κανονική του τιμή, γιατί είχα κουπονάκια από τα H&M, οπότε λίγο πολύ σε όλα είχα μείον 15% έκπτωση. Ξέρετε ότι τα H&M έχουν πρόγραμμα ανακύκλωση που μπορείτε να πάρετε τα παλιά σας ρούχα, τα πηγαίνετε εκεί και σας δίνουν ένα κουπόνι μείον 15% που μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε στην επόμενη αγορά σας. Και τέλος από τα H&M πήρα δύο φορεματάκια, 20 ευρώ το καθένα έκανε. Το πρώτο είναι αυτό εδώ, πάρα πολύ απλό μαύρο με σχέδια άσπρα, αλλά μου άρεσε γιατί το μανίκι του είναι 3/4, οπότε το κάνει έτσι λίγο πιο φθινοπορεινό χειμωνιάτικο. Και το άλλο είναι ένας έρωτας μεγάλος, είναι από τη σειρά Divided και είναι αυτό εδώ, το όλο τριαντάφυλλα φόρεμα, μου άρεσε φοβερά, φοβερά, μου αρέσει πάρα πολύ και αυτό 20 ευρώ. Και το τελευταίο που πήρα από τα H&M είναι αυτή εδώ η μπλούζα που φοράω, δεν ξέρω αν μπορείτε να τη δείτε. Είναι ένα πάρα πολύ απλό μπλουζάκι, αλλά πάρα πολύ πρακτικό, σε λαδί χρώμα, 15 ευρώ έκανε. Να σας πω ότι και το λαδί είναι πολύ trend αυτή την περίοδο. Και για να κλείσει αυτό το βίντεο, έχω δύο αγορές από Zara. Ξέρετε πως αγαπώ τα jean του Zara. Και πήρα αυτό εδώ το jean, το οποίο δεν είναι ακριβώς μαύρο, γκριζάρει λίγο και μου άρεσε πάρα πολύ γιατί είναι ψηλόμεσο, δηλαδή είναι έτσι. Είναι super high rise και το ύφασμά του, εντάξει, είναι πάρα πολύ καλό, πολύ χοντρό ύφασμα, δηλαδή ωραίο jean. Εντάξει, έκανε 30 ευρώ που τρώνε λίγο κατάρες με τις τιμές, αλλά ειλικρινά αξίζει πάρα πολύ και το είχε σε διάφορα χρώματα. Και η τελευταία αγορά που έκανα είναι αυτά εδώ τα μποτάκια από τα Zara. Μπροστά είναι έτσι, πίσω είναι έτσι. Και να σας πω ότι αυτά τα μποτάκια τα είχα στα μπάρι από την αρχή της σεζόν, αλλά είχαν 70 ευρώ. Και όταν τα πήγα στο ταμείο, εγώ δεν ξέρω ότι είχαν 70 ευρώ, όταν τα πήγα στο ταμείο και μου λέει η κοπέλα 70 ευρώ, λέω, άσε, θα τα αφήσω. Γιατί 70 ευρώ μου φάνηκαν πάρα πολλά για μποτάκια, λέω εντάξει θα βρω τουλάχιστον με 50 με 20 ευρώ λιγότερο. Πιο κάτω, αλλά ειλικρινά μου άρεσαν πάρα πολύ. Είναι φοβερής ποιότητας. Πάνω λέει ότι είναι και authentic leather. Δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει. Πάντως εντάξει, φαίνεται ότι είναι πολύ καλής ποιότητας παπούτσι. Και για καλή μου τύχη είδα ότι τα κατέβασαν στα 40 ευρώ. Ναι, στα 40 ευρώ από 70. Οπότε μόλις είδα στο site, αμέσως πήγα στο μαγαζί να δω αν τα έχει και τα είχε. Οπότε για 40 ευρώ θεωρώ ότι ήταν η πιο έξυπνη αγορά που έχω κάνει. Τελείωσε η καμπάνα. Αυτά από μένα, ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βίντεο. Αν σας αρέσουν τέτοιου είδους βίντεο, να πατήσετε like, γιατί δεν μπορώ άλλο hating, αλήθεια σας λέω. Θα τα πούμε πάλι με νέο βίντεο, φιλιά και πολλά σε όλες. Γεια σας. Stop the storm. Oh baby, it's out of my control. It's going home.